Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδελφοί μου, θα διαβάσουμε σήμερα το βράδυ από τη σελίδα 855, σελίδα 855, συνέχεια στο μάθημά μας από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θήτα κεφάλαιο, 9 κεφάλαιο δηλαδή, εδάφιον 18. Σελίδα λοιπόν 855, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 9 κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Συνέχεια στο μάθημά μας από τα κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Ενώ αυτός ελάλη ταύτα προς αυτούς, ιδού άρχον της ελθόν προς εκείνη, αυτόν λέγον ότι η θυγάτηρ μου ετελεύθησε προ λίγου, αλλά ελθέ και βάλε τη χείρα σου επ' αυτήν και θέλει ζήσει. Και σηκωθείς ο Ιησούς, σηκολούθησεν αυτόν και οι μαθητέ αυτού. Και ιδού γινή αιμορροούσα 12 έτη, πλησιάσας αόπισθεν, ήγγισε το άκρον του ηματίου αυτού, διότι έλεγε καθεαυτήν, εάν μόνον εγγύσω το ημάτιο αυτού, θέλω σωθεί. Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτήν είπε, θάρη θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε και εσώθη η γινή από της ώρας εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικία του άρχοντος και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων λέγει προς αυτούς, αναχωρείτε, διότι δεν απέθανε το κοράσιον, αλλά κοιμάται και καταγέλων αυτόν. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εις ελθόν επίασε την χείρα αυτής και εσηκώθη το κοράσιο. Και διεδόθη η φήμη αυτή εις όλην την γην εκείνη. Και ενώ ανεχώρη εκείθεν ο Ιησούς, οικολούθησαν αυτόν δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες, ελέησον ημάς ιέ του Δαβίδ. Και ότε εισήλθεν εις την οικίαν, επλησίασαν εις αυτόν οι τυφλοί και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, πιστεύετε ότι δύναμε να κάμω τούτο? Λέγωσι προς αυτόν, ναι Κύριε. Τότε ήγγισεν τους οθαλμούς αυτών, λέγον κατά την πίστη σας, ας γίνει εις εσάς. Και νύχθησαν αυτόν οι οθαλμοί. Προσέταξε δε αυτούς εντόνως ο Ιησούς, λέγον προσέχετε, ας μη εξεύρει τούτο μη δεις. Αλλά εκείνοι εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ιδού έφεραν προς αυτόν άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενων. Και αφού εξευλήφθη το δαιμόνιο, ελάλησεν ο κοφός και εθαύμασαν οι όχλοι, λέγοντες ότι ποτέ δεν εφάνει τιούτον εν το Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και περιήρχεται ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμας, διδάσκουν εν τες συναγωγές αυτών και κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Ιδών δε τους όχλους εσπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και σκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Τότε λέγει προς τους μαθητάς αυτού, ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού, δια να αποστείλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδέλφια μου. Πολλές φορές έχουμε ακούσει την ιστορία αυτή του αρχισυναγόγου του Ιάιρου. Ο Ματθαίος στο Ευαγγέλιο του τον ονομάζει Άρχοντα. Και Άρχοντας ήταν, αδελφοί, ο αρχισυνάγωγος. Αλλά το θαυμαστό στην υπόθεση είναι, αδελφοί, ότι παρόλο που ήταν αρχισυνάγωγος, παρόλο που ήξερε πάρα πολύ καλά ότι οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον Ιησού δεν τον θέλανε, όμως όταν ήρθε η ανάγκη και το πρόβλημα και το κοριτσάκι του ήταν στις τελευταίες του στιγμές από αρρώστια, έτρεξε στον Ιησού. Και τον εφώναξε και του λέει, έλα σε παρακαλώ στο σπίτι μου, γιατί η κόρη μου πεθαίνει. Έλα να βάλεις τα χέρια σου επάνω της. Γιατί αδελφοί αγαπητοί, η φήμη του Χριστού προπορεύεται. Η φήμη του Πατέρα Θεού προπορεύεται δια του Ιησού. Και η φήμη του Ιησού προπορεύεται από τη διδασκαλία, το κήρυγμα και από τα θαύματα τα οποία έκαμε. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Ότι πάντοτε, σε κάθε στιγμή της ζωής μας, αδελφοί, πρέπει να είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιησούς ήταν πάντοτε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Εις αυτόν, λέει, ήταν το Πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Χωρίς μέτρο. Γιατί, αδελφοί, πραγματικά, μέσα στον Ιησού ήταν ο ίδιος ο Θεός. Μέσα στον ενσαρκωθέντα Λόγο του Θεού ήταν ο ίδιος ο Θεός. Και, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντοτε, αδελφοί, ο Κύριος να στέλνει το Λόγο Του προς όλους εμάς
έτσι ώστε να γίνονται θαυμάσια και μεγαλεία μέσα στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν ο Ιάιρος, αυτός ο άρχον της συναγωγής, προσκάλεσε τον Ιησού να πάει να θεραπεύσει την κόρη του. Και ο Ιησούς, αδελφοί, ξεκίνησε και στην πορεία πηγαίνοντας, μία ακόμα γυναίκα, η οποία είχε ρίση αίματος, είχε μοραγία 12 χρόνια, πίστεψε στον Ιησού και είπε, εάν μόνον αγγίξω το ρούχο του, θα σωθώ. Και πράγματι, αδελφοί, αυτή η γυναίκα, έχουμε διαβάσει σε άλλα Ευαγγέλια ότι είχε δαπανίσει όλη της την περιουσία στους γιατρούς, ψάχνοντας να βρει τη θεραπεία της, ψάχνοντας να βρει τη γιατριά της, αλλά αδελφοί, κανείς δεν μπορεί να βρει τη θεραπεία και τη γιατριά που προσφέρει μόνο ο Ιησούς. Και πράγματι, αδελφοί, από όπισθεν μας λέει ο Λόγος του Θεού, πήγε και προσπαθούσε, φανταστείτε μια γυναίκα με αιμορραγία, ούτε δύναμη έχει, ούτε ισχύ έχει, και όμως έπρεπε να περάσει μέσα από τους όχλους. Και από πίσω, λέει, πλησίασε, άγγιξε το ημάτιο του Ιησού και σταμάτησε η ρίση του αίματος αυτής. Βλέπετε, αδελφοί, δύο τώρα πολύ όμορφα χαρακτηριστικά που έχουν αυτές οι δύο περιπτώσεις και θα δούμε και παρακάτω τους δύο τυφλούς, είναι η πίστης. Και βλέπετε, αδελφοί, ότι και στις δύο περιπτώσεις, και στου άρχοντος που επισκέφθηκε τον Ιησού, αλλά και στις γυναίκες της αιμορροούσας, το χαρακτηριστικό είναι ότι η πίστη έρχεται διά της ακοής, επειδή και οι δύο ακούνε τον Ιησού. Ακούνε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ακούνε το Λόγο του Θεού. Και ακούγοντας το Λόγο του Θεού, η πίστης αυξάνει. Και όταν έρχεται η ανάγκη, ο άνθρωπος, αδελφοί, έχοντας την πίστη μέσα του, πηγαίνει στον Ιησού και παίρνει το αίτημά του. Το θέμα είναι ο άνθρωπος, αδέλφια μου, να γεμίσει από την παρουσία του Θεού, να γεμίσει από την πίστη του Ιησού Χριστού, να γεμίσει από τη χάρη και από το έλεος του Θεού, έτσι ώστε να γίνει επίσκεψη Αγία εις τον άνθρωπο. Και πράγματι, αδελφοί, πλησίασε από όπισθεν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, η αιμορροούσα τον Ιησού, άγγιξε το ημάτιο του Ιησού και θεραπεύθηκε. Αν θυμάστε, σε άλλο Ευαγγέλιο μας λέει ο Λόγος του Θεού, γύρισε ο Ιησούς και λέει, ποιος με άγγιξε. Ποιος με άγγιξε. Μα Κύριε, τι λες, εδώ πέρα σε συμφλίβει ο όχλος, σε πιέζουν από εδώ, σε πιέζουν από εκεί. Και εσύ αναρωτιέσαι, ποιος σε ακούμπησε. Ναι, γιατί βγήκε δύναμη από πάνω μου. Βλέπετε, αδελφοί, ότι η κάθε ενέργεια που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο γίνεται εκβάλλοντας συγκεκριμένη ενέργεια ο Ιησούς από μέσα του. Όταν σου κάνει ο Κύριος το αίτημά σου, βγαίνει δύναμη από τον Ιησού. Και αυτή η δύναμη πού πάει? Σε σένα. Βλέπετε, αδελφοί, ο Λόγος έχει δύναμη. Όταν θα πει ο Κύριος Λόγο για σένα, αυτομάτως δύναμη θα εξέλθει από τον Ιησού και θα έρθει πάνω σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε τη δύναμη αυτή που βγαίνει από τον Ιησού και έρχεται σε μας. Και γυρνάει στην αιμορροούσα και της λέει, «Λάβε θάρρος, κόρη, η πίστη σου σε έσωσε». Και βλέπετε, αδελφοί, αγαπητοί, υπάρχει η πίστης που λέει ότι ο άνθρωπος πιστεύω, και όλοι μας σήμερα άμα μας ρωτήσουν, πιστεύεις στον Χριστό, πιστεύω. Αλλά υπάρχει και η πίστης που σώζει. Υπάρχει και η πίστη που σώζει τον άνθρωπο.
Μέσα σε αυτή την πίστη, αδελφοί, όμως, ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει να οικοδομείται. Πρέπει να αρχίσει να οικοδομεί τον εαυτό του. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει πάρα πολύ ωραία, αδελφοί, δεν χρειάζεται να γυρίσετε στην επιστολή του Ιούδα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, εσείς, αγαπητοί, επικοδομούντες τους εαυτούς σας επάνω στην αγιωτάτη πίστη σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίω. Και εδώ, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος να μας δείξει πώς μπορώ να οικοδομηθώ επάνω στην αγιωτάτη πίστη. Είναι στο εδάφιο 20 στην επιστολή του Ιούδα. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος οικοδομείται πάνω στην αγιωτάτη πίστη όταν προσεύγεται δια Πνεύματος Αγίου. Ο Λόγος του Κυρίου λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, στο 14 κεφάλαιο, «Ο λαλών γλώσσα αγνώριστη οικοδομεί τον εαυτό του». Και να σας πω κάτι, αδελφοί, πουθενά αλλού δεν λέει η Γραφή τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να οικοδομηθεί ο άνθρωπος, παρά μόνο λαλών ξένες γλώσσες. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι πρέπει από τη στιγμή που ο άνθρωπος βαφτίζεται στο Πνεύμα το Άγιο να μιλάει γλώσσες. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει γλώσσες οικοδομεί τον εαυτό του. Και επιβεβαιώνεται αυτός ο λόγος από την επιστολή του Ιούδα. Εσείς επικοδομείτε τους εαυτούς σας πάνω στην αγιωτάτη πίστη, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω. Άρα λοιπόν, αδελφοί, δεν μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο αν δεν μιλάω γλώσσες. Πώς αλλιώς μπορώ να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο? Πώς θα φανεί αυτό? Πώς θα το συνειδητοποιήσω? Πώς θα γίνει γνωστό σε μένα ότι πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο? Πολλοί λέμε σήμερα στον κόσμο βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο. Ωραία, και αφού βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο, τι έγινε σε σένα? Ήρθε μία δύναμη. Και τι έκανε αυτή η δύναμη? Τι έκανε σε σένα αυτή η δύναμη? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της δυνάμεως? Βλέπετε, αδελφοί, ότι η δύναμη η οποία βγαίνει από τον Ιησού και πάει στον άνθρωπο έχει αποτελέσματα. Υπάρχει η δύναμη που θεραπεύει, αλλά υπάρχει και η δύναμη που οικοδομεί. Υπάρχει και η δύναμη που χτίζει. Αλλά μετά ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι από τη στιγμή που έφυγε ο Ιησούς πάνω από τη γη, είπε στους ανθρώπους, στους μαθητές του, «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα σας στείλω έναν άλλο παράκλητο». Και τι θα γίνει, Κύριε, με τον παράκλητο αυτό? Τι δύναμη θα έχει αυτός ο παράκλητος? «Ποταμοί υδάτων ζώντων θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σας». Δύναμης! Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, είναι δύναμης. Πρέπει να εννοήσουμε ότι είναι δύναμης ο παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, αυτή η δύναμης να εκπληρώνεται μέσα εις τη ζωή μας. Δεν βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο απλά για να λέω «Ο Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο». Βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο όχι για να το λέω, αλλά για να το ζω. Βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο όχι για να το κηρύττω, αλλά για να οικοδομώ τον εαυτό μου. Βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο όχι για να το περηφανεύομαι, αλλά για να ευχαριστώ τον Κύριο για αυτό που μου χάρισε. Όπως και η αιμορροούσα πίστεψε και πήγε, λέει, απόπιστεν, ούτε καν την είδε ο Ιησούς. Την είδε, αλλά δεν την είδε. Και πήγε από την πίσω μεριά και άγγιξε το ημάτιο του Ιησού και πήρε θεραπεία. Την ώρα που πηγαίνανε λοιπόν προς το σπίτι του άρχοντος, του λένε «Μην ενοχλείς το διδάσκαλο, γιατί το κορίτσι πέθανε». Και μπήκανε μέσα στο σπίτι, όλοι κλαίγαν, οι αυλητές, οι δούλοι, οι υπηρέτες, όλοι κλαίγανε για το χαμό του κοριτσιού. Και ο Ιησούς πάει και τους λέει «Αναχωρείτε,
διότι δεν απέθανε το κοράσιο, αλλά κοιμάται. Και όλοι τον κορόιδευαν. Βλέπετε, αδελφοί, το κήρυγμα και οι υποσχέσεις του Χριστού για τους ανθρώπους είναι ανοησία. Αλλά για τον άνθρωπο ο οποίος το πιστεύσει, είναι ζωή αιώνιος. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύσει και δεχτεί το λόγο του Κυρίου με απλότητα σαν το μικρό παιδί μέσα στην καρδιά του, σε αυτόν ο λόγος θα κάνει έργο μέγα. Και βλέπετε, αδελφοί, την εξουσία που έχει ο Ιησούς. Λέει σε όλους, αναχωρείτε. Και όλοι έφυγαν. Και ο λόγος του Κυρίου μας λέει, εξευλήθη ο όχλος και μπήκε μέσα στο δωμάτιο όπου ήταν το κορίτσι, έπιασε το χέρι της και το κορίτσι σηκώθηκε. Γιατί, αδελφοί, ο άρχον της συναγωγής πίστευε ότι ο Κύριος δύναται να σηκώσει το παιδί του. Ξέρετε κάτι, αδελφοί, ο Ιησούς δεν άλλαξε. Δεν έγινε διαφορετικός από τότε που ανέβηκε στον ουρανό. Δεν έγινε κάτι άλλο, δεν έγινε μακριά. Δεν απομακρύνθηκε από εμάς. Αντί να τον έχουμε δίπλα μας, τον έχουμε μέσα μας. Αντί να τον ψάχνουμε όπως ο Ζαχαίος ανέβαινε πάνω στο δέντρο για να τον δει, εμείς τον έχουμε μέσα μας. Όταν κρατάμε τον εαυτό μας σε αγιασμό και σε καθαρότητα. Η μεγάλη ερώτηση είναι αυτή. Κρατάω τον εαυτό μου σε αγιασμό? Κρατάω τον εαυτό μου καθαρό? Οικοδομώ τον εαυτό μου επάνω στην αγιωτάτη πίστη? Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί. Πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Είναι ερωτήσεις οι οποίες παίζουν πολύ μεγάλη σημασία για τη σωτηρία μας, αδελφοί. Ο λόγος του Θεού πουθενά δεν λέει, πίστεψες, αναγεννήθηκες, σώθηκες, τελείωσε. Πουθενά δεν το λέει αυτό. Ο λόγος του Θεού λέει, αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος θα σωθεί. Άρα λοιπόν, αδελφοί, σημαίνει ότι η ψυχή μας είναι πάντοτε εν κινδύνο. Η ζωή μας, η πνευματική, είναι πάντοτε σε κίνδυνο. Η μόνη περίπτωση που δεν κινδυνεύω και δεν κινδυνεύεις να χάσουμε τη σωτηρία μας, είναι όταν είμαστε σε αγιασμό και σε καθαρότητα. Γι' αυτό, αδελφοί, μεταφόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, λέγει ο Θεός. Τη σωτηρία μας, αδελφοί, ο Κύριος μας τη χάρισε για να την εργαστούμε. Μας εχάρισε για να τη διατηρήσουμε. Μας εχάρισε για να φέρουμε έργο ενώπιον του Θεού. Γιατί η σωτηρία μας, αδελφοί, είναι δυνατόν να αποτελέσει σωτηρία και στους άλλους ανθρώπους. Εμάς θα δει ο κόσμος, αδελφοί, και θα ζητήσει τον Χριστό. Δεν θα δει τον άπιστο. Δεν θα δει αυτόν που δεν πιστεύει. Δεν θα δει μια εκκλησία να κάνει το σταυρό του και να συνεχίσει. Τον άνθρωπο τον πιστό, τον οικοδομημένο, τον σοφό, τον γεμάτο με το Πνεύμα το Άγιο, αυτός θα κάνει τη διαφορά στον κόσμο, αδελφοί. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Εσείς είστε το άλας της γης. Προσέξτε όμως, γιατί αν το άλας διαφθαρεί, δεν είναι χρήσιμο για τίποτα. Εάν η σωτηρία μας δεν χάνεται, τότε πώς είναι δυνατόν το άλας να διαφθαρεί? Γι' αυτό, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε τον αγιασμό μας. Να προσέξουμε την καθαρότητά μας. Ξέρετε κάτι, αδελφοί? Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, στην πόρτα είναι η αμαρτία. Το να αμαρτήσω είναι το πιο εύκολο πράγμα στις μέρες μας. Μπορώ να αμαρτήσω κρυφά, να μην με δει κανείς, νομίζω, φαντάζομαι,
αλλά με βλέπει ο Χριστός. Το θέμα, αδερφοί, είναι να κρατήσουμε τον αγιασμό μας, έτσι ώστε να είμαστε πάντοτε γεμάτοι με τη χάρη και με το έλεος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Βλέπετε, αδερφοί, θαύματα έκανε ο Ιησούς. Θεράπευσε την αιμορροούσα, ανέστησε την κόρη του Άρχοντος και τώρα μας λέει ο Λόγος του Θεού, ενώ ετοιμάστηκε να φύγει, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί. Και έκραζαν πίσω του φωνάζοντας, «Ελέησον ημάς, Ιε του Δαβίδ». Και όταν μπήκε μέσα στο σπίτι που έφτασε, πλησίασαν σε αυτόν οι τυφλοί και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Πιστεύετε ότι δύναμε να κάνω τούτο?» Και σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος ρωτάει όλους μας, «Πιστεύεις ότι εγώ δύναμε να κάνω θαύματα στη ζωή σου?» Πιστεύεις ότι εγώ δύναμαι να ενεργήσω? Πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να φέρω το λάθος σου σε ευρυχωρία? Να φέρω το πρόβλημά σου σε χαρά? Τη θλίψη σου σε ευτυχία? Την αρρώστια σου σε υγεία? Την κακοπάθειά σου σε ευρυχωρία? Εάν πιστεύσεις, λέει ο Λόγος του Θεού, κατά την πίστη σου, ας γίνει σε σέ. Έτσι είπε στους τυφλούς και έτσι λέει και σε μας, αδέλφια μου. Κατά την πίστη σας, ας γίνει εις εσάς. Και οι τυφλοί, αδερφοί, έφυγαν βλέποντες. Δεν έφυγαν με μοιοπία. Δεν έφυγαν και έπρεπε να φορέσουν γυαλιά. Πιστέψαν ότι ο Κύριος μπορεί να τους δώσει τέλειο φως. Και ο Κύριος το έκανε. Αν πιστεύαν ότι ο Κύριος θα τους έδινε 10%, 10% θα παίρνανε. Αν πιστεύαν ότι ο Κύριος θα τους άνοιγε μόνο λίγο τα μάτια να μπει λίγο φως, αυτό θα παίρνανε. Γιατί τους είπε, πηγαίνετε και κατά την πίστη σας ας γίνει εις εσάς. Όπως το πιστεύσεις, έτσι θα το λάβεις. Θυμάμαι, είχα ακούσει ένας αδερφός, έλεγε, αδελφοί, η ευλογία του Θεού είναι ανάλογη με την πίστη μας. Άμα πάμε στον Κύριο με ένα ποτηράκι του εσπρέσο, θα μας γεμίσει το ποτηράκι του εσπρέσο. Αν πάμε με μία κούπα, θα μας γεμίσει την κούπα. Αν πάμε με μία κανάτα, θα μας γεμίσει την κανάτα. Αν πάμε με ένα βαρέλι, θα σου γεμίσει το βαρέλι. Αναλόγως με την πίστη μας, αυτή είναι και η ευλογία του Θεού. Μόνο μία εξαίρεση υπάρχει, αδελφοί. Μόνο μία. Ο Κύριος λέει, δοκιμάσατε με. Δοκιμάστε με. Και αν με δοκιμάσετε, εγώ θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού. Δεν λέει εδώ για πίστη, εδώ είναι υπόσχεση. Στον άνθρωπο που δοκιμάζει τη δύναμη του Κυρίου. Ζητήστε από μένα, δοκιμάστε με και εγώ θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού. Θα εκχαίω την ευλογία μου επάνω σας. Θα είναι τόσο πολύ που δεν θα έχετε τόπο να τη χωρέσετε. Όχι ποτηράκι, όχι κανάτα, όχι βαρέλι. Δεν θα έχεις τόπο να χωρέσεις την ευλογία του Κυρίου. Δοκίμασέ τον. Είναι μία πρόκληση του Χριστού. Είναι μία πρόκληση του Πατέρα Θεού. Δοκίμασέ με. Δοκίμασέ με. Και θα απολαύσεις τους καταράκτες του ουρανού. Και ενώ έφευγαν από εκεί που βρισκόντουσαν, από την οικία που βρίσκονται και εξήρχοντο, πήγανε προς αυτόν έναν άνθρωπο που ήταν κουφός και δαιμονισμένος. Και αφού λέει ο Λόγος του Θεού, εξευλήθη το δαιμόνιο, μίλησε ο κουφός και οι όχλοι θαυμάσανε λέγοντας ότι ποτέ δεν είδαμε τέτοιο πράγμα εν το Ισραήλ. Και αδελφοί, κανένας δεν έχει ξαναδεί, ούτε εσύ έχεις ξαναδεί, αδερφέ μου και αδερφή μου, το θαύμα που θα κάνει στη ζωή σου ο Χριστός.
δεν θα το πιστεύεις. Θα λες, μα πώς έγινε Κύριε αυτή η χάρη σε μένα. Πώς έγινε αυτό το θαύμα σε μένα. Τι ενέργεια ήταν αυτή που έκαμες. Τι ευλογία είναι αυτή που μου χάρισες. Πόση δόξα είναι αυτή που μου φανερώθηκε. Αυτό θα το λένε οι πιστοί. Οι άπιστοι λένε, δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Βλέπετε τη διαφορά, αδελφοί, του ανθρώπου που αγαπά και θέλει τον Χριστό από τον άνθρωπο που δεν θέλει τον Κύριο στη ζωή του. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, αδελφοί. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να θελήσουμε τη χάρη του Κυρίου να εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Βλέπετε, αδελφοί, η πίστης έρχεται δια της ακοής. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας προσκαλεί όλους σήμερα να ανοίξουμε τις καρδιές μας έτσι ώστε ο Λόγος του Θεού να βρει τόπο και να αναπαυθεί. Και αυτό δεν είναι καλό για τον Κύριο, είναι καλό για μας. Είναι καλό εμείς να φέρουμε καρπό. Καρπό που να μένει. Η ζωή μας να καρποφορεί. Η πίστη να αυξάνει. Τα θαύματα του Κυρίου να γίνονται στη ζωή μας. Και εμείς να προχωράμε δοξάζοντας το Θεό για τα μεγαλεία Του και τα θαυμάσια Του. Και περιήρχεται ο Ιησούς τας πόλης όλες και τα χωριά, διδάσκοντας στις συναγωγές τους και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσο και πάσα ασθένεια εν το λαό. Βλέπετε, αδελφοί, ο Κύριος μας ποτέ δεν σταμάτησε να κάνει το έργο που του έδωσε ο πατέρας του. Ο πατέρας του έδωσε ένα έργο να κάνει, να το εκτελέσει και το έκανε κάθε μέρα. Πιστός. Δεν είπε θα κάνω κάτι παραπάνω. Δεν είπε θα κάνω κάτι λιγότερο. Θα κάνω ακριβώς αυτό που με προσέταξε ο πατέρας. Και εγώ λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν σας λέω τα δικά μου. Σας λέω αυτά που ο πατέρας μου με διέταξε να έρθω να σας πω. Ο πατέρας μου με απέστειλε με συγκεκριμένη αποστολή και αυτήν ήρθα να κάνω. Να διδάξω, να κηρύξω και να κάνω θαύματα πολλά στο λαό. Και αδελφοί, ευχαριστούμε το Θεό, γιατί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού απολαμβάνουμε το κήρυγμα, απολαμβάνουμε τη διδασκαλία, αλλά και απολαμβάνουμε και τα θαύματα που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Βεβαίως, αποδεικνύεται ότι τα θαύματα γίνονται όταν ο άνθρωπος πιστεύσει στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Πρέπει να πιστεύσω στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. Αν ακούω το Λόγο του Θεού και λέω, ω καλά, αυτά γινόντουσαν τότε, αυτά δεν γίνονται σε μένα, αυτά δεν γίνονται σήμερα, αυτά δεν γίνονται σε αυτή την εκκλησία, αυτά δεν γίνονται στο δικό μου το σπίτι, τότε σίγουρα θα γίνει εις εμάς όπως πιστέψαμε. Αλλά αν πω σήμερα και το πιστεύσω πρώτα με την καρδιά μου και μετά το κηρύξω με το στόμα μου, τότε η πίστη αυτή, αδελφοί, θα φέρει αποτελέσματα. Να πιστεύσουμε, αδελφιά μου. Να πιστεύσουμε. Γιατί αν δεν πιστεύουμε, πάλι κατά την πίστη μας θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά εάν έχουμε πίστη, λέει ο Λόγος του Θεού, όχι τεράστια, όχι μια πίστη τεράστια, σαν κόκκος συνάπειρος, λέει ο Λόγος του Θεού. Μπορείς να πεις, λέει, σε αυτό το βουνό να κρυζωθεί και να ρυφθεί στη θάλασσα και θα γίνει. Επειδή το πίστευσες. Πιστεύουμε, αδερφοί, σήμερα ότι ο Κύριος δύναται να ενεργήσει. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε αμήν με πίστη. Όχι αμήν με αμφιβολία, όχι αμήν με δισταγμό, όχι αμήν, μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει, αμήν και να γίνει. Και ο Ιησούς, αδέλφια μου, περιήρχεται, μας λέει ο Λόγος του Θεού, τις πόλεις και τα χωριά και δίδασκε μέσα στις συναγωγές των Ιουδαίων. Κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεράπευε πάσα νόσο και πάσα ασθένεια εν το λαό. Μέχρι που, αδελφοί,
γύρισε και κοίταξε προς τους όχλους και ευσπλαχνίστη δι' αυτούς, γιατί τους είδε ότι ήτανε εκλελημένοι και εσκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ημένα. Και εδώ τώρα, αδελφοί, πρέπει να σταθούμε. Γύρισε και κοίταξε ένα λαό, τον Ισραήλ, ο οποίος είχε τον πιο καλά διαμορφωμένο ιερατικό χώρο. Ο Μωυσής είχε δώσει τέλεια κατάσταση για το πώς πρέπει να είναι οι Λεβίτες, οι ιερείς. Ήτανε οι Φαρισαίοι, ήτανε οι γραμματείς που παρήχαν καθοδήγηση στο λαό. Ο λαός ήξερε ότι πρέπει να πάει στη συναγωγή για να πάρει διδασκαλία, για να ακούσει τους προφήτες, να ακούσει την Πεντάτευχο, να ακούσει τι ο νομικός και ο γραμματεύς και η Φαρισαίος έχει να του κηρύξει. Πρέπει να κάνει τις θυσίες με τους ιερείς και με τους Λεβίτες. Ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όλα είναι δομημένα τέλεια. Κι όμως ο Ιησούς, βλέποντας το λαό, τους είδε σαν πρόβατα, εκλελημένα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, σκορπισμένα, σαν να μην έχουν πειμένα. Και εδώ, αδελφοί, πάλι λίγο να σταθούμε. Ξέρετε πόσες εκκλησίες υπάρχουν πάνω στη γη? Ξέρετε τι ωραίο structure και τι ωραία δομημένες που είναι όλες αυτές οι εκκλησίες? Ποιμένες Απόστολοι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, εργάτες. Όλα τέλεια. Έχουν μία διοίκηση και ένα management καταπληκτικό. Οι ποιμένες περνάνε από σχολεία πώς να κάνουν management στις εκκλησίες τους. Αδελφοί, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι ιερείς είχαν πολύ ωραίο management στο λαό και πολύ ωραία διοίκηση και διαχείριση του λαού, αλλά στα μάτια του Ιησού ο λαός ήταν σαν πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και η ερώτηση, αδελφοί, είναι πολύ κρίσιμη και σημαντική. Εγώ, εσύ, έχουμε ποιμένα? Έχω ποιμένα? Και για να δούμε λίγο τι κάνει ο ποιμένας. Ο ποιμένας ταΐζει τα πρόβατα. Ο ποιμένας φροντίζει τα πρόβατα. Ο ποιμένας καλύπτει τα πρόβατα. Αγαπάει τα πρόβατα. Οδηγεί τα πρόβατα. Αυτή είναι η δουλειά του ποιμένα. Αλλά όμως και τα πρόβατα έχουν μία δουλειά. Να ακούνε τη φωνή του ποιμένα και να τον ακολουθούν. Να ακούνε την οδηγία του ποιμένα και να τρώνε. Να ακούνε την οδηγία του ποιμένα και να πίνουν τα κόφερα νερά. Να ακούνε τη φωνή του ποιμένα να τους λέει έλα και να πηγαίνουν. Γιατί διαφορετικά θα φτάσουμε στην άλλη κατηγορία των ανθρώπων, που είναι το πρόβατο, και λέει «Α, εμένα ο ποιμένας μου δεν ασχολείται μαζί μου. Α, εμένα ο ποιμένας μου δεν με προσέχει. Α, ο ποιμένας μου, εμένα θα έπρεπε να είναι έτσι, θα έπρεπε να είναι αλλιώς, θα έπρεπε να κάνει εκείνο και ο ποιμένας κάνει εκείνο και ο ποιμένας κάνει τ' άλλο». Έχετε δει πολλά πρόβατα που να λένε στον ποιμένα πώς πρέπει να είναι? Μήπως είμαστε εμείς, αδελφοί, έτοιμοι να πούμε στον Χριστό πώς πρέπει να εργάζεται το έργο Του? Μήπως πρέπει εγώ να πω στον Κύριο, «Κύριε, δεν είσαι καλός ποιμένας, γιατί σου ζήτησα εκείνο και δεν μου το έδωσες. Κύριε, δεν είσαι καλός ποιμένας, γιατί εγώ δεν σου ζήτησα σήμερα να μου δώσεις αυτό, σου ζήτησα το άλλο». Και τελικά, αδελφοί, το πρόβατο, αντί να οδηγείται από τον ποιμένα, οδηγείται από τις επιθυμίες τις δικές του. Και μετά πώς να του αρέσει ο ποιμένας? Και ο Κύριος μας λέει, ο Λόγος του Θεού έθεσε στην Εκκλησία Αποστόλους, ποιμένες, διδασκάλους,
προφήτες. Για το έργο της διακονίας. Εάν όμως ο λαός δεν ακούει τους ανθρώπους που ο Θεός έθεσε μέσα στην Εκκλησία, τότε δεν φταίει ούτε ο Ποιμένας, ούτε ο Χριστός. Φταίει ο άνθρωπος που δεν ακούει το Λόγο του Θεού. Ο Πατέρας Θεός τον έστειλε τον Ιησού Χριστό επάνω στη γη. Πιστεύσανε όλοι? Δυστυχώς όχι. Πιστεύσανε αυτοί που δέχτηκαν το Λόγο του Κυρίου. Αυτοί που αποδέχτηκαν το έργο του Ιησού Χριστού. Αυτοί που είπανε αμήν στο Λόγο του Θεού. Και αντί ο Κύριος να επισκεφθεί τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους ιερείς, τους λεβίτες, επισκέφθηκε τους τελώνες, τους αμαρτωλούς, τις πόρνες, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, δεν έχουν χρεια γιατρού αυτοί που είναι υγιείς, αλλά αυτοί που πάσχουν. Και όταν είδε ότι ο λαός ήταν εκλελημένος και σκορπισμένος σαν πρόβατα που δεν είχαν επιμένα, σε ποιους γύρισε, αδελφοί, ο Κύριος? Στους μαθητές. Και σε ποιους μιλάει σήμερα, αδελφοί, ο Θεός? Στους μαθητές. Εσείς οι μαθητές που με ακούτε, δεν γύρισε στον όχλο. Δεν γύρισε στο λαό να το πει αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το είπε σε αυτούς που ήταν κοντά του. Ο μεν θερισμός είναι πολλής. Οι εργάτες όμως είναι λίγοι. Εσείς οι μαθητές παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού δια να αποστείλει εργάτες εις των θερισμών αυτού. Και αυτή είναι η δουλειά μας, αδελφοί. Και πολλές φορές το αμελούμε. Πρέπει να προσευχόμαστε στον Κύριο να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Ξέρετε πόσα στάχια είναι έτοιμα έξω για θερισμό? Πολλά, αδελφοί. Ξέρετε πόσοι εργάτες είναι για να πάνε να τα θερίσουν? Λίγοι, αδελφοί. Εσείς λοιπόν οι μαθητές που με ακούτε σήμερα, λέγει ο Χριστός, παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού δια να αποστείλει εργάτες εις των θερισμών αυτού. Αδελφοί, ο Κύριος ψάχνει για εργάτες. Δεν ψάχνει για εργάτες που θα εργαστούν το έργο του όπως αυτοί νομίζουν. Ψάχνει για εργάτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να εργαστούν το έργο του Κυρίου όπως είναι γεγραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ψάχνει εργάτες που να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του θερισμού. Δεν θέλει εργάτες που τα ξέρουν όλα. Ξέρω, λένε πολλοί. Ξέρω να κάνω και να θερίζω, ξέρω και να μαζεύω, ξέρω. Από όλα ξέρω. Δεν θέλω να ξέρεις. Θέλω να διαβάσεις. Δεν θέλω να διαβάσεις μια φορά και να πεις τα άμαθα και να τελειώσω. Θέλω να διαβάσεις και να ξαναδιαβάσεις και να ξαναδιαβάσεις. Γιατί δεν είναι όλα τα στάχια τα ίδια. Το κάθε στάχι έχει το δικό του χαρακτήρα. Τη δική του προσωπικότητα. Και ο κάθε άνθρωπος, αδελφοί, σήμερα περιμένει να ακούσει το Λόγο του Κυρίου που θα μπει μέσα στην καρδιά του. Δεν είναι όλες οι καρδιές ίδιες. Υπάρχουν καρδιές που θέλουν το Λόγο του Κυρίου με δύναμη. Υπάρχουν καρδιές που θέλουν το Λόγο του Κυρίου με αγάπη. Υπάρχουν καρδιές που θέλουν το Λόγο του Κυρίου όπως η αιμορροούσα, με θεραπεία. Υπάρχουν καρδιές που φέρνουν το Λόγο του Κυρίου όπως ο άρχον αυτός με ανάσταση της κόρης του. Υπάρχουν καρδιές που είναι τυφλές και ψάχνουν να βρουν το φως τους. Υπάρχουν καρδιές που δυστυχώς κατέχονται από ξένα πνεύματα και πρέπει να ελευθερωθούν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες εις των θερισμών αυτού. Αδελφοί, ο καιρός είναι τελευταίος. Ο Κύριος έρχεται. Πρέπει να ετοιμαστούμε.
Και όχι μόνο αυτό. Εφόσον συνειδητοποιούμε ότι ο καιρός είναι τελευταίος, εντόνως να παρακαλέσουμε τον Κύριο του Θερισμού να αποστείλει εργάτες εις των θερισμών αυτού. Ήθε ο Κύριος, αδέρφια μου, να βάλει τους λόγους αυτούς μέσα στις καρδιές μας. Ήθε η πίστης του Πατέρα Θεού να εργαστεί έργο ευλογίας σε κάθε έναν από εμάς. Και ήθε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ο Κύριος μας εχάρισε, να μας πληρώνει όλους, έτσι ώστε να είμαστε γεμάτοι, με τα δοχεία μας γεμάτα με έλαιο, όταν θα ακούσουμε τη φωνή του νυμφίου, «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεται εις απάντησιν αυτού», να είμαστε έτοιμοι, να ετοιμάσουμε τις λαμπάδες μας και να περάσουμε στο γάμο του αρνίου. Ήθε, αδελφοί, ο Κύριός μας και Θεός μας να μας ευλογήσει και να μας έχει πάντοτε καλυμμένους με την παρουσία Του, με τη χάρη Του και με το μέγα έλεος Του. Αμήν.